Ρε παιδάκι μου, σήμερα τη γνώρισες και την καλείς στο σπίτι. Γιατί ρε Γάνια, σου φαίνεται εγκληματίας η κοπέλα. Γιατί σε αυτό το σπίτι μεγαλώνουμε παιδί. Του αρκεί που το μεγαλώνουν δύο τρελές, δεν χρειάζεται να γνωρίσεις κι άλλες. Ωραία, θα ξεκινήσω αύριο. Σήμερα θα ξεκινήσεις. Ο Λουκάς Αρέτης πρέπει μέχρι το τέλος της εβδομάδας να είναι στο σπίτι του. Δεν πιστεύεις τις συμπτώσεις? Πιστεύω. Αλλά δεν βγαίνουν πάντα σε καλό. Δεν σου φαίνεται περίεργο ότι σε όλο το πέλαγος έτυχε να περνάω από εκεί που μείνατε από βενζίνη? Είναι παράξενο, ναι. Συγγνώμη, αλλά υπάρχουν και καμπίνες. Ωραία. Πήγαινε. Δεν το πιστεύω. Αυτή μας κέρασε εκεί μέσα για να μας κρίνει. Δεν είχε άδικο Σόλγα, είπε. Τι λες, ρε Ράνια, αυτή λίγο πολύ που το καταστρέφουμε το παιδί. Κοίτα, Ράνια, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δεν θα δώσω μια άσχετη δασκαλίτσα να μας κρίνει. Πώς γίνεται? Πώς γίνεται, μου λες? Ράνια, δεν ξέρω. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν ξέρω. Το ρολόι έδειχνε μία ώρα πίσω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Λίλα, μη μου λες ψέματα. Ξεχάστηκε στα μαγαζιά, αυτό έγινε. Δεν σου λέω ψέματα, το ρολόι! Ναι, το ρολόι, καλά. Πρέπει να πω ότι... είσαι όμορφη ακόμα και στο μαύρο. Δημήτρη μου, εγώ είμαι η Λίλα. Είμαι όμορφη σε όλα τα χρώματα. Μετά την άξο χαθήκαμε. Θες να πάμε για κανένα ποτάκι? Γεια σου, είμαι ο αδερφός σου. Κι εγώ. Εντάξει, δεν θέλω να το συζητήσουμε άλλο. Αν νομίζω ότι πρέπει να το πει στη Ράνια ότι είμαι αδερφός του Λουκά, κάτω. Απλά δεν καταλαβαίνω τη χρησιμότητα, αφού δεν είμαστε πια μαζί. Πρόσεξε, μην κάνεις και μια προσκυψία, γιατί. Θα πει στη Ράνια ότι είμαι αδερφός του Λουκά? Έστω. Έχω κι εγώ να τη πω πράγματα. Δεν θα τολμήσεις. Ναι. Δεν θα κάνω τίποτα δύσκολο. Θα αρχίσω με απλά πράγματα, όπως τη μυστική διαθήκη, ας πούμε. Λοιπόν, λέγε το λόγο γιατί πραγματικά ήρθες εδώ. Αδερφός είναι, θέλει και λόγο, ήρθε επίσκεψη. Αυτό που λέει ο Μπίλης. Μια φορά στη ζωή σου να με εμπιστευτείς. Μπίλης, η οποία δεν ξέρει τι έχω τραβήξει με αυτόν εδώ. Κοίτα, Γιάννη. Τα τελευταία 6 χρόνια η Λίλα βρίσκεται δίπλα μου σε όλες μου τις δύσκολες στιγμές. Άλλαξε όλη της τη ζωή για να με βοηθήσει να μεγαλώσουμε μαζί το παιδί. Μου έχει σταθεί καλύτερα και από οικογένεια. Φυσικά και είναι πιο σημαντική από σένα. Δεν θυμίζει και ούτε ένα χρόνια πολλά δεν μου πέρε, Λουκά. Ναι, αλλά αν τσαντιστεί και δεν έρθει, πάει στράφη η έκπληξη. Όχι, έχω συνανοηθεί με τον Λουκά, θα τη φέρει αυτός. Ούτε στιγμή παραπάνω. Έχουν κανονιστεί όλα. Πότε? Σήμερα. Θεωρία νούμερο 13. Τα απρόοπτα είναι σαν να οδηγείς με μια κουβέρτα πάνω στο παρμπρί σου. Ποτέ δεν ξέρεις τι έρχεται κατά πάνω σου με 180 χιλιόμετρα την ώρα. Λοιπόν, πού είναι τα κεράκια? Θα βάλεις τα κανονικά κεράκια? Φυσικά. Σκύλα. Είμαι. Τι ήρθε τόσο νωρίς? Ρανιά, μπορεί να μην είναι η Λίλα. Αν είναι να μένεις κρυμμένη εδώ πίσω, καλύτερα να φύγω. Όχι, μωρό Γιάννη, δεν φταίσαι εσύ. Ίσα ίσα, απλά... δεν ξέρω πώς θα το πάρει το παιδί, γι' αυτό. Κοίτα, η Λίλα είναι πολύ καλό παιδί και τη συμπαθώ, αλλά αν σε φέρνω σε δύσκολη θέση, καλύτερα να φύγω όπως ήρθα. Τι θα πιεις? Σίγουρα. Ναι, νομίζω ότι είναι καιρός ο Λουκάς να αρχίσει να συνηθίζει μερικά πράγματα. Τζιν τόνικ. Γιάννη, τι θα πεις? Μου βάζει Ράνια. Ράνια, πάταξον μεν, άκουσον δε. Θα τον δειρείς? Μπήκε τη στιγμή που προσκαλούσα τον Δημήτρη και ντράπηκα. Θα τον δειρείς? Θα μπορούσες τουλάχιστον να με ρωτήσεις. Θα τον δειρείς? Δεν αρνώ!
ανάλογο, μαμάκι! Πότε θα σταματήσει επιτέλου να με φοβάσαι! Αν σταματούσε να του φωνάζει, ίσω τα κατάφερνε πιο γρήγορα. Καλά. Εντάξει, πού είναι η Λίλα? Τι σκατά, ούτε στο πάρτι της δεν μπορεί να έρθει την ώρα τη. Εγώ πεινάω να φάω λίγη τουρτά. Αλλά μην την τουρτά είσαι εκεί! Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα έρθει όπου να είναι. Εσύ τώρα τι είσαι, medium? Γεια! Παιδιά, ζυγεία, χρήμα, ζυγεία, ζυγεία! Μόνο εσύ φωνάζω! Ωραία, σκάστε! Τα χεράκια, τα χεράκια! Αναπτύρα, αναπτύρα, αναπτύρα! Κάπου τον είχα, νότος! Να ζήσει γυλούχο και χρόνια από... Τι έγινε, παιδιά! Λουκάκο μου, σίγουρα είσαι καλά. Εγώ είμαι καλά, αλλά η Λίλα όχι. Είναι ακόμα μέσα με τους γιατρούς. Δεν ξέρουμε τίποτα. Εντάξει, ο Λουκάς ήταν μια χαρά. Για τη Λίλα δεν ξέρουμε τίποτα. Μπορείτε να μου εξηγήσετε που πήγε ο Μπίλης και ο Μάκης? Δεν ξέρω, είπαν πως είναι κάτι επίγον. Τι μπορεί να είναι πιο επίγον από το να είναι εδώ? Δεν ξέρω τι κάνουμε εδώ. Αντί να είμαστε στο νοσοκομείο να βλέπουμε τι κάνει η Λίλα. Κάνει την άκρη και πάρκαρε. Υπάρχει περίπτωση να σου πω κάτι πολύ σημαντικό και να μην το μάθει ολόκληρος ο πλανήτης? Σε παρακαλώ τώρα, Μπίλη. Για κανένα χαζό με περνάς? Λοιπόν, ο Γιάννης είναι αδελφός του Λουκά. Του Λουκά? Ναι. Καλά, η Ρένια πότε τον έκανε? Στα τέσσερα? Όχι αυτό του Λουκά, ρε ηλίθιε. Του πατέρα Λουκά. Ο Γιάννης έχει αδερφό παπά. Φώτη που είσαι, γιατί με έχεις εγκαταλείψει? Αυτό του Λουκά. Έτσι δεν κάνουμε δουλειά. Ναι, έλα. Έχουμε κανένα νέο από τη Λίλα? Ναι, χαθήκαμε λίγο, φτάνουμε όπου να είναι. Εντάξει, γεια. Δεν έχω δει ακόμα τη Λίλα. Θέλω να πάμε στο νοσοκομείο. Όποιο Λουκά και αν είναι αδελφός ο Γιάννης, εμείς γιατί τον παρακολουθούμε? Θα πάω να βρω ένα φίλο μου γιατρό και θα έρθω να σας βρω στο νοσοκομείο. Καλά, εντάξει. Θα πάτε με τη Ράνια? Φυσικά, είναι δυνατόν. Ωραία, ωραία, θα σας βρούμε εκεί. Γιατί εμείς που πάμε? Ο Γιάννης θέλει να ξανακερδίσει τη Ράνια. Τι είναι πιο σημαντικό από το να είναι δίπλα της αυτή τη στιγμή? Τι, είναι γρυφός? Όχι ρε, αυτό ήρθαμε να μάθουμε. Ναι, καλά. Γιατί δεν πάμε να κοιτάξουμε το κουδούνι? Γιατί δεν ξέρουμε τι είναι εδώ μέσα. Μπορεί να έχει φρουρούς, με όπλα. Έλα και εμένα τώρα, πάω να δω. Μη, μάκι. Τι στο διάλο ρε παιδιά, μόνο τη Ράνια φοβάται αυτός. Καλά, δεν ξέρουμε τίποτα για τον άλλον οδηγό. Πάτσε γκάζι και έφυγε, δεν υπάρχουν αυτό που τις μάρτυρες. Δημήτρη μου, έλα λίγο. Ας τα πουλάκι μου, μην τα πολύ σκαλίζεις κι εσύ. Γιατί? Γιατί 99% φταίει η Λίλα. Γιατί φταίει η αδερφή μου? Μην φανάζει, παιδάκι μου! Γιατί φταίει η αδερφή μου! Γιατί όποτε παίρνει το αυτοκίνητο, το γυρνάει του καρισμένο. Μόνο που σήμερα τα πράγματα ήταν πιο σοβαρά. Αποκλείεται να φταίει η Λίλα. Κυρία, συγγνώμη, εσύ με τη στολή. Συγγνώμη. Η αδερφή μου φταίει για το ατύχημα. Δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για το ατύχημα. Εμείς θα ξανάρθουμε αργότερα γιατί πρέπει να τη πάρουμε κατάθεση. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Όλα καλά θα πάνε. Τι σου, πάλι φορά να μ' ακούσει, τι σου λέω. Αποκλείεται να φταίει η Λίλα. Ποιο φταίει? Αγγελική Σερέτη. Εσείς το κάνατε αυτό? Σε παρακαλώ, χαμήλωσε τον τόνο της φωνής σου. Έχετε καμία σχέση με το ατύχημα της Λίλας? Σχέση? Δεν έχουμε σχέση, εμείς το οργανώσαμε. Τη ζωή του παιδιού δεν τη σκέφτηκες? Με διαβεβαίωσε ο Παύλος ότι δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Και του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Α, ναι! Γι' αυτό βρίσκεται στο χειρουργείο αυτή τη στιγμή. Λέει ψέματα. Έχω ήδη άνθρωπο εγώ στο νοσοκομείο. Δεν παίζουμε με τη ζωή των ανθρώπων. Εσύ ειδικά. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μου κάνεις κήρυγμα για τις ανθρώπινες ζωές. Εάν πάθει κάτι η Λίλα... Η Λίλα είναι μια χαρά. Τραύμα είσαι, ανοιχτό τραύμα.
Αδερφούλα! Παιδάκι μου! Α, πρόσεχε. Καλά είσαι. Μια χαρά! Σας το έλεγα. Ράνια, όλος έφταιγε. Ναι, δεν πειράζει. Αρκεί που είσαι καλά. Όχι, αρκεί που είσαι καλά, ο άλλος έφταιγε. Εντάξει, ρε παιδί μου, τελείωσε τώρα αφού δεν έπαθες τίποτα. Άκου να σου πω. Ήμουνα σταματημένη και πάω να ξεκινήσω και έρχεται ένας τύπος από το πουθενά. Πού είναι ο Λουκάς? Χαϊδολογιάται με κάτι νοσοκόμες. Δεν είδα τίποτα, έπαιζε ηλεκτρονικό. Λοιπόν. Τελευταία φορά που παίρνει το παιδί με το αυτοκίνητο. Από εδώ και πέρα με τα ποδαράκια σας. Καλά, πίστευε ότι θες. Εγώ δεν ασχολούμαι. Πονάς. Άμα είναι να μου κάνεις μασάζ, ναι. Έλα μαζέψου λοιπόν. Θα σε κρατήσουν μέσα προληπτικά, μήπως έχεις πάθει κάποια διάσηση. Ρανιά, εγώ εδώ μέσα δεν μένω σήμερα. Έχει μόνο γυναίκες ο θάλαμος. Να κανονίσεις να μου βγάλουν εξιτήριο. Ωραία, λοιπόν, ο γιατρός είπε ότι θα μείνεις και θα μείνεις. Okay. Απλά θέλω να σου θυμίσω και να σας θυμίσω ότι είχα τα γενέθλιά μου σήμερα. Δεν το είχαμε ξεχάσει. Σου ετοιμάζαμε πάρτι έκπληξη. Ναι, αλλά τελικά την έκπληξη έτσι να την κάνουμε εμείς, μας την έκανες εσύ. Άντε πάμε. Πού πάμε, παιδί μου? Στο πάρτι έκπληξή μου. Θα υποκριθώ, δεν ξέρω τίποτα και θα το κάνουμε από την αρχή. Κάτι παλουκός, παιδί μου, κάτω πήρες τον ώρα παρά μας καλά βγεις στους δρόμους. Ο Μάκης και ο Μίλης πού είναι? Κάτι... Κατά τ' άλλα δεν είχε επαφές με τη μητέρα του ο Γιάννης. Η μητέρα του είναι η Αγγελική Σερέτη. Ναι, ξεκινά, πάμε νοσοκομείο. Να μη σκαρφαλώσω το βράχτη να ακούσω. Όχι. Θα τα μάθουμε αλλιώς. Αν πειράξετε τη Ράνια, είτε εσύ, είτε ο υποτακτικός σου από εδώ, δεν θα έχετε πού να κρυφτείτε. Αρκετά με τις απειλές σου. Τελείωνε. Θα τελειώνω. Τώρα αρχίζω. Και εσύ μακριά από τη Ράνια. Ποια Ράνια, ρε. Αν συνεχίσεις έτσι, μόνο εσύ πρέπει να φυλάγεσαι. Αν με ξαναπεί υποτακτικό, θα ξεχάσω την υγειό σου. Εσύ το λες αυτό, που προσπάθησες να με διδάξεις την αρετή της ψυχραιμίας. Αστειεύομαι. Εντάξει, για μην κάτσω εγώ να στραφωθώ για το Γιαννάκι. Και το μικρό δαχτυλάκι. Αχ, τέλεια. Αχ, ωραία. Θα μου πας πρώτα με το κοριτσάκι τώρα. Ό,τι θέλει το κορίτσι. Φιλάκι. Εσείς γιατί αρχίσατε? Ο Μάκης, μπερδεύτηκες. Αλλά εγώ φταίω, του δώσα λάθος οδηγίες. Τέλος πάντων, ευτυχώς που ήταν εδώ ο Δημήτρης. Μίλησε με την ασφάλεια, επέγραψε όλα τα χαρτιά, τα τακτοποίησε όλα. Συγγνώμη, ρε Μάκη, συγγνώμη, αλλά τι να έλεγα. Τώρα ο Δημήτρης θα έχει κανονίσει όλα και εμείς πηγαίναμε να βλέπουμε κουδούνια. Εντάξει, αυτό που κάναμε ήταν πολύ σημαντικό. Όχι για τη Λίλα. Και τι θα έκανες άμα ήσουν εδώ? Θα μιλάγες εσύ με την ασφαλιστική. Και γιατί όχι? Σε ποια γλώσσα? Ολκάς, Λίλα, είναι καλά. Εντάξει, όλα εντάξει. Γιάννη, πού ήσουν τόση ώρα? Έπαιρνα τηλέφωνο του φίλου μου τον γιατρό, αλλά δεν απαντούσε και πήγα από το σπίτι να δω αν είναι εκεί. Ούτε εκεί ήταν. Και... Καλά, δεν πειράζει. Κι αλλιώς είναι εντάξει, δεν πάγανε τίποτα. Εντάξει, με ένωσες. Εγώ με εδώ. Αλλο! Τι είναι τούτο? Πατέντα Τζίνιους. Επειδή είμαστε σε νοσοκομείο, δεν σημαίνει ότι η αδερφή μου δεν μπορεί να περάσει ωραία γενέθλια. Ε? Mm. Να ζήσεις, Λιλούκο, και χρόνια πολλά. Πάντα νέα να μείνεις με κέφια πολλά. Παντού να σκορπίζεις χαμόγελου φως και στο πέρασμά σου τρελός πανικός. Αχ, τα πιο ωραία γενέθλια της ζωής μου! Αφήστε με και εμένα, καλέ! Κάτσε, μωρή. Πάρ' το κερί απ' τη μέση! Θεωρία νούμερο 125. Είναι υπό απόδειξη, γιατί είναι της Λίλας. Δεν έχει σημασία πού σε πετυχαίνουν οι σημαντικές στιγμές της ζωής σου. Σημασία έχει με ποιους τις μοιράζεσαι. Καλά, σκύψε έτσι. Έλα, παιδιά, δεν φεύγετε ακόμα, έτσι. Παιδί μου, 10 είναι η ώρα. Τι θα γίνει σε αυτό το νοσοκομείο όταν υπάρχουν ώρες κοινής ησυχίας? Συγγνώμη, κυρία μου, δεν σας ενοχλούμε τόση ώρα. Όχι, πλάκα έχετε. Κανείς δεν είναι συνεργάσιμος πια. Έλα, ρε Ράνια, μια φωτογραφία. Θα μας βγάλετε μια φωτογραφία? Πολύ ευχαρίστως. Μόνο μια. Όσες θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ. Για χαμογελάστε, παρακαλώ, για το πουλάκι. Κάπου τον ξέρω από αυτό. Προφανώς την έχει ξαναδεί στο κρεβάτι σου. Έχασου, μωρή. Ωραία φωτογραφία.
Μόνο που το τελευταίο κεράκι των γενεθλίων της θα το σβήσω εγώ. Ή μήπως καλύτερα να πω εμείς. Θες να μου πεις τι είναι αυτό εδώ? Πού το βρήκες? Έψαχνα μια ζακέτα στα χειμωνιάτικα. Λέγε, γιατί το κρύβες εκεί? Μην μου κάνεις εμένα τώρα το Big Sister, εντάξει? Δεν έχεις να πας πουθενά αν δεν μου πεις μέσα το πακέτο! Αν δεν με αφήσεις να βγω θα το πω στη μαμά! Η μαμά είναι στη Σουαζιλάνδη και δεν πιάνει το κινητό της! Λέγε τώρα! Δεν πιστεύω να έχεις μπλέξει με τίποτα ναρκωτικά! Σαν τον παπά κάνεις τώρα! Λέγε τι έχει μέσα το πακέτο! Δεν είναι δικό μου. Ποιανού είναι? Του Αρθούρου. Γιατί με φαίνεις αυτή τη θέση ρε Μπίλη? Γιατί δεν ρωτάς τον Γιάννη ό,τι θες? Γιατί δεν τον εμπιστεύομαι, γι' αυτό. Δημήτρη, αν η μητέρα του Γιάννη τον έχει βάλει να πλησιάσει τη Ράνια για δικούς της σκοπούς, πρέπει να το ξέρει. Όχι, δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο. Ωραία, λοιπόν, τι συμβαίνει? Ο Γιάννης είναι ο καλύτερος μου φίλος, το καταλαβαίνεις. Και ο Λουκάς ήταν φίλος σου. Αν ο Γιάννης την έχει πλησιάσει με κακούς σκοπούς. Δεν έχει κακούς σκοπούς. Είναι πραγματικά ερωτευμένος μαζί της? Κοίτα, ξέρω ότι διακόψαμε κάπως απότομα. Εντάξει, κάθε πράγμα στον καιρό του. Είχες φάει κόλλημα με αυτόν τον τύπο και έπρεπε να το ζήσεις. Εγώ δεν θέλω να είμαστε μαζί, αν δεν το θες και εσύ. Ναι, βέβαια είμαι σε μια φάση της ζωής μου που το τελευταίο πράγμα που με απασχολεί είναι μια σχέση. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να είσαι αμυντική, ξέρω τη σχέση. Εγώ ξέρω ότι περνάς δύσκολες στιγμές και θέλω να είμαι μαζί σου σαν φίλος. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρξει φιλία μεταξύ μας? Δεν ξέρω τι μπορεί ή δεν μπορεί να υπάρξει. Απλά ξέρω ότι σε νοιάζομαι. Και θέλω να σταθώ δίπλα σου με όποιο τρόπο μπορώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ δηλαδή για την υπομονή σου και που δεν ζητάς τίποτα. Γιατί σε αυτή τη φάση της ζωής μου δεν μπορώ να αντέξω καμία πίεση πουθενά. Δεν είμαι εδώ για να σου ζητήσω τίποτα. Απλά θέλω να ξέρεις ότι μπορώ να στα δώσω όλα. Όποτε και αν το θέλεις. Ο Γιάννης είναι υπερβολικά ερωτευμένος με τη Ράνια. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο εκτός από αυτήν. Όταν μας βρήκατε με το ιστιοπλοϊκό στην Άξο, ήταν σύμπτωση? Μπίλη, γιατί τώρα? Δημήτρη, πες μου. Η Αγγελική Σερέτη έχει βάλει ανθρώπους να παρακολουθούν τη Λίλα και τη Ράνια. Γιατί? Δεν ξέρω. Μαζεύει φωτογραφίες τους. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω, ρε Μπίλη. Αλλά νομίζω ο Γιάννης δεν μου έχει πει ποτέ τίποτα. Δική μου θεωρία είναι. Νομίζω ότι θέλουν να τις χρησιμοποιήσουν για να πάρουν την επιμέλεια του Λουκά. Λένε πως μια εικόνα αξίζει όσες χίλιες λέξεις. Και εμείς έχουμε πάρα πολλές τέτοιες εικόνες. Ξακολουθεί να είναι δύσκολη υπόθεση. Η Κωνσταντακάτου είναι η μητέρα του παιδιού. Ναι, αλλά τη μητέρα. Μια μητέρα με επιθετική συμπεριφορά, σεξουαλικά ασίδωτη. Φέτος μόνο σχετίστηκε με τρεις άντρες. Με τους δύο από αυτούς ταυτόχρονα. Όπα. Θα μπλέξουμε και τον Γιάννη σε αυτήν την ιστορία. Το θέμα είναι να γυρίσει ο μικρός στο σπίτι. Οι παράπλευρες απώλειες δεν έχουν καμία σημασία. Μάλιστα. Υπάρχει πρόβλημα? Ξέρεις ότι ο Γιάννης είναι φίλος μου. Ναι, αλλά είσαι και δικηγόρος. Εμφανίζομαι και εμείς συμπτώματα συνείδησης πότε-πότε. Ευτυχώς όμως περαστικά. Ευτυχώς. Έχεις τα αρχεία της αστυνομίας τη μέρα που ξεχάσαν το παιδί στο παιδικό? Ναι. Ναι, ρε Νίκο, αλλά μια το παιδικό, μια τώρα με το ρακάρισμα, ό,τι δουλειά την κάναμε εμείς. Εσύ μόνο θα δώσεις την παράσταση. Παυλό. Εδώ, ο Νίκος γκρινιάζει πάλι. Α, άκου Νίκο. Εμείς κάναμε ό,τι χρειαζόταν από τη μεριά μας. Τώρα ήρθε σειρά να κάνεις εσύ το μέρος σου. Πότε θα είναι το παιδί στο σπίτι? Θα καταθέσουμε τα ασφαλιστικά μέτρα αύριο. Ναι, εντάξει, το παιδί πότε θα είναι στο σπίτι? Η εκδίκαση ξεκινάει συνήθως σε τρεις μήνες. Ίσως με τις δικές σας γνωριμίες να μπορούμε να τα καταφέρουμε να γίνει σε δύο. Σε δύο μήνες? Αποκλείεται να περιμένω τόσο. Παυλό. Δεν μπορεί να μην υπάρχει πιο σύντομος δρόμος. Δηλαδή, αν το παιδί το σάπιζε στο ξύλο, τι θα κάναμε? Θα περιμέναμε τις μήνες. Τότε θα είχαμε ζητήσει προσωρινή διαταγή. Ένα ζητήσουμε. Ακούστε, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Πρέπει να συντρέχει σπουδαίος λόγος. Σήμερα το πρωί έβαλα στο λογαριασμό εξόδων της υπόθεσης 300.000 ευρώ. Μήπως αυτά δεν κάνουν πιο απλά τα πράγματα? Άκουσε. Θα πληρώσεις όποιον χρειαστεί, όσο χρειαστεί. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας το παιδί πρέπει να είναι στο σπίτι. Θέλω να πας να δω τον αδερφό μου. Το προσπαθώ, Λουκά μου. Η γιαγιά μου είπε ότι μπορώ να πηγαίνω όποτε θέλω. Και το Σαββατοκύριακο θέλω να με πας να μείνω μαζί του. Λουκά μου, ορισμένα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολο από όσο φαντάζεσαι. Βέβαια, εσύ όλα τα ξέρεις. Λουκά, μπορείς να μου μιλάς λίγο καλύτερα? Έχω βαρεθεί να με κριτικάρεις στη συνέχεια. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, εντάξει?
Όταν μεγαλώσω θα πηγαίνω συνέχεια να βλέπω τον αδερφό μου και εσένα δεν θα έρχομαι ποτέ να σε βλέπω. Ο Αρθούρος είπε να μην το ανοίξουμε για κανένα λόγο. Ναι, κλειστό πακέτο και δεν θα δω εγώ τι έχει μέσα. Και αποκλείεται καταρχάς να σου πω αυτό ο Αρθούρος, αφού με ξέρει καλά. Επειδή λοιπόν σε ξέρει πάρα πολύ καλά, γι' αυτό μου έδωσε αυτό εδώ το σημείωμα. Σημείωμα από τον Αρθούρο. Έλα ρε εσύ, έλα δώστο μου! Και τι δουλειά έχεις εσύ να φορτωθείς στον Αρθούρο? Είχα ξεμείνει. Ένα βράδυ. Αυτό σου πλήρωσε το εισιτήριο για Ελλάδα. Ναι, αλλά δεν το ζήτησα εγώ, χάρη του έκανα. Απλά μου ζήτησε να φέρω το πακέτο εδώ και να το κρύψω. Και το κρύψα. Για να σε ξεφορτωθεί θα το έκανε. Αν θες να ξέρεις, καλή μου αδερφούλα, χάρηκε πάρα πολύ που με είδε. Αχ, μωρέ το καημενούλι μου. Θα είναι ολομόναχο όλη μέρα να δουλεύει εκεί πέρα στο MIT. Αχ, μωρέ το καημενούλι, σιγά κοπέλα. Θα πάρω το αφεντικό του να του βάλει υπερορίες. Ναι, αν δεν είχες γκόμενα, μπορεί και να μην το άνοιγα. Δεν μας χαίζεις ρε Αρθούρε! Δεν καταλαβαίνεις την κόμμα του Αρθούρου, λέω! Carol, ooh yeah! Carol. Καλά λοιπόν, και εγώ θα κάνω σεξ με τον Δημήτρη και θα του στείλω τις φωτογραφίες! Έλα ρε Αρθούρε, γαμώτο! Εγώ φεύγω. Άμα δεν σαν να την αφήσεις, κάτω μόνη σου. Ναι, μωρέ, σιγά μην εμπιστευόταν εσένα ο Αρθούρος να μεταφέρεις βόμβα! Καλά, τι επιμονή είναι αυτή να μην τα ανοίξω. Μαλάκα, θα σκάσω να δεν μάθω πώς είναι αυτή η Κάρολ. Να σου πω! Μην πεις στο ίντερνετ! Θέλω να πω στον Αρθούρο δύο λογάκια! Μάλιστα. Και ο Γιάννης είσαι σίγουρος ότι δεν συμμετέχει στα σχέδια της οικογένειάς του? Εντελώς σίγουρος. Δεν ξέρω πώς είναι στημένο αυτό το παιχνίδι, αλλά ο Γιάννης παίζει μόνος του. Παίζει. Για να κερδίσει τι? Τυράνια. Ο Γιάννης είναι φίλος. Μιλάς άνετα. Χαίρομαι πολύ. Εγώ. Λοιπόν, τη βρήκες? Κοίτα, Ράνια, το ψάξα από κάθε πλευρά. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν καταλαβαίνω γιατί εγώ δεν μπορώ να βλέπω τον Άγγελο και αυτή μπορεί να βλέπει το παιδί μου όποτε θέλει. Επισκέφθηκε τον εγγονό της στο παιδικό του σταθμό. Αυτός δεν είναι λόγος για να ζητήσει περιοριστικά μέτρα. Εγώ δεν θέλω να τον βλέπει καθόλου. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή? Πρέπει να τον δει, να του πουλήσει ναρκωτικά για να πάρω περιοριστικά μέτρα? Χρειάζεσαι κάποιο λόγο. Διαφορετικά το δικαστήριο ούτε θα ασχοληθεί με την αγωγή σου. Συγγνώμη, δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Μα τι λέτε τώρα? Πού είμαστε? Τι λες ρε Γιάννη? Όλοι ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν παραδικαστικά κυκλώματα. Αν θέλετε να το προσεγγίσετε έτσι, θα πρέπει να βρείτε κάποιον άλλο δικηγόρο. Ε, Γιάννη, τι αυτά που έλεγες εκεί μέσα? Ξέρεις γιατί μιλάμε για πρώτη, δεύτερη, τρίτη σταυροφορία? Όχι, δεν ξέρω γιατί. Υπάρχει ένας πολύ σημαντικός λόγος. Οι πόλεμοι δεν κερδίζονται με το σταυρό στη χέρι. Ωραία, και τι πρέπει να κάνει δηλαδή κανείς? Ό,τι χρειαστεί. Κερδίζει όποιος είναι αποφασισμένος να φτάσει στα κράτη. Ναι, δεν ξέρω, εγώ έχω συνηθίσει να πολεμάω αλλιώς. Καλά. Εγώ πάντως έχω έναν δικηγόρο ο οποίος έχει άκρη σε δικαστικούς και θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικός από την πασιονάρια εκεί μέσα. Δες πόσο καιρό ήθελα να το κάνω αυτό. Ναι, γι' αυτό με έγραφες όταν ήσουν στο ιστιοπλοϊκό και σχολιώσουν συνέχεια με το λαπτόπ σου. Με αδικείς, σε σκεφτόμουν πολύ συχνά. Τότε ή δεν πήρες το τηλέφωνο μου από τον Γιάννη? Ή από έναν περαστικό, ένα στους δύο το όχι. Βρισκόμουν σε μια πολύπλοκη κατάσταση και δεν μπορούσα να ζητήσω το τηλέφωνο σου από τον Γιάννη. Αλλά χαίρομαι πολύ που είμαστε ξανά μαζί. Τι είναι αυτό? Φωτογραφίες βγάζω. Ναι, αλλά γιατί? Για ένα φίλο μου, θέλει πολύ να σε δει. Είναι γκέι? Όχι, αλλά όταν τα κόψω και τα βάλω σε βαζάκι δεν θα έχει και πολλές επιλογές. Για το φίλο σου? Όχι, για μας. Είσαι απίστευτη, το ξέρεις? Το ξέρω, οι φίλοι μου διαφωνούν πότε. Πάει πάρα πολύ καιρός που είχα να αισθανθώ έτσι.
Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο βαρετή ήταν η ζωή μου μέχρι που να σε γνωρίσω. Ναι, τι να σου πω. Σκι στην Ελβετία, το εξοχικό στη Μύκονο, μία βαρεμάρα πλήρης. Τι να σου πω. Έλα, ρε Δημήτρη, μην γκρινιάζεσαι εσύ. Ξέρεις πόσος κόσμος ζηλεύει τη ζωή σου. Δεν μου λένε τίποτα όλα αυτά. Δύο μέρες τώρα που είμαστε μαζί, δεν θέλω να πατήσω το πόδι μου στη δουλειά. Θέλω να είμαι συνέχεια μαζί σου. Μου έρχεται να κλείσω την εταιρεία και να σηκωθούμε να φύγουμε. Όχι, 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 καρδιά μου, κάτσε. Τόσο καιρό μια χαρά παίρνουσε πλούσιο. Τώρα που γνώρισε εμένα θα κλείσει την εταιρεία. Όχι. Έχουμε πρόβλημα με την κοκκινόμαλα. Της κλείσαμε δουλειά και αυτή αρνήθηκε. Οπότε αύριο που θα στείλουμε το δικαστικό κλητήρα θα την βρει μπροστά του. Μη σε ανησυχεί αυτό. Θα την αναλάβω εγώ ίδιο στη Λίλα. Πώς και έτσι. Πρώτον, δεν θέλω να συμβεί κάτι στραβό αύριο. Και δεύτερον, αυτή συνεχής χαρά της αρχίζει και μου σπάει τα νεύρα. Θα είναι απόλαυση να τη δω να ταράζεται λίγο. Ακούστε, εγώ του συμπαθώ πάρα πολύ τους μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ γιατί πάω τα νύχια μου. Δεν είμαι μάρτυρας του Ιεχωβά. Α, μορμόνος. Μπορώ να περάσω λίγο. Εντάξει, αλλά το τι προσφέρετε στον άλλο κόσμο εμένα δεν με ενδιαφέρει. Προς το παρόν μου απασχολεί πάρα πολύ αυτός εδώ. Γι' αυτό είναι εδώ ακριβώς ήρθα να σου μιλήσω. Σιγά, Χριστιανέ μου, με κοψοχόλιασες! Δεν σε πειράζει που σου είπα, Χριστιανό. Όχι. Ποιος είναι? Ένας κύριος απροσδιορίστου θρησκείας. Μην βγεις πάλι με το σόβρακο! Λοιπόν, στα έχω κάνει σχεδιάγραμμα, να μην μπερδεύεσαι κι εσύ, να μην εκνευρίζομαι κι εγώ, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η Αγγελική Σερέτη. Υπάρχουν δύο Αγγελικές? Όχι, 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 μία. Ωραία, πάλι καλά, έχουμε ελπίδα. Η Αγγελική Σερέτη έχει δύο γιους, το Λουκά και το Γιάννη. Γιατί δεν έκανα άλλα? Για να μην μπερδεύεσαι εσύ. Δεν μπερδεύομαι με τα πολλά παιδιά, με τα ίδια. Ωραία! Ονόματα. Ο Λουκάς παντρεύτηκε την Έλλη και έκαναν ένα γιο, τον Άγγελο. Η Έλλη πέθανε όταν ο Άγγελος ήταν ενός έτους και τρία χρόνια μετά ο Λουκάς γνώρισε τη Ράνια. Μπράβο! Ο Λουκάς είχε το ατύχημα που όλοι ξέρουμε. Η Ράνια είχε μείνει έγκυος, έκανε ένα παιδί και του έδωσε το όνομα του πατέρα του. Λουκάς. Μπράβο! Ο Λουκάς αυτός είναι ο πατέρας του Λουκά που ξέρουμε και από εδώ και μπρος θα το λέμε Λουκά Σίνιορ. Και αυτόν εδώ θα το λέμε Λουκά Τζούνιορ. Α, τώρα που άρχισα να τα καταλαβαίνω, μου αλλάζει ονόματα. Πρώτη φορά στη ζωή μου θέλω να χτυπήσω τόσο πολύ έναν άνθρωπο. Α, ο Δημήτρης ήταν. Αρκεί να μην είναι κανείς από τους δύο Λουκάδες, γιατί δεν τους έχω μάθει ακόμα. Όχι, 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 όχι. Και μετά θα κάνουμε το τεστ ποιος από τις φωτογραφίες είναι ζωντανός και ποιος όχι. Ναι, ναι. Εντάξει. Να σου πω, να σου πω, να σου πω. Ο Δημήτρης τώρα τα έχει με τη Λίλα. Ναι, έχουμε πιο σοβαρά προβλήματα από το ποιος είναι ο επόμενος γκόμενος της Λίλας. Δεν υπάρχει άλλη γυναίκα στον κόσμο σαν τη Λίλα. Καλά, καλά, καλά. Δεν ήρθαμε να συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Θα συνεχίσουμε μετά το δέντρο. Ναι, 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 μια ερώτηση μόνο. Ο πατέρας του Τζούνιορ ήταν Ισπανός? Όχι, γιατί ρε Μάκη? Τότε και το λέμε Σινιόρ. Θέλετε το τηλέφωνο του διακοσμητή μας? Ο μόνος λόγος που θα το ήθελα θα ήταν για να φροντίσω να του πάρουν την άδεια εργασίας. Γιατί δεν σας αρέσει η διακόσμηση? Αν και αποφεύγω τις λαϊκές εκφράσεις, υπάρχει μια που περιγράφει απόλυτα το χώρο σας. Ποια? Ότι του Φανή του Λολοστεφανή. Αμάρε, Τζίνιους! Σου είπα να μην πεις με το σόβρακο! Τι θα πει ο κύριος από την ξένη θρησκεία? Λυπάμαι, Γιάννη. Δεν μπορώ να αναλάβω την υπόθεση. Γιατί? Δεν το ήξερες. Η μητέρα σου είναι πελάτης μου. Δεν μπορώ την ώρα που την εκπροσωπώ να ζητάω περιοριστικά μέτρα εναντίον της. Ναι. Ναι, δεν το ήξερα, συγγνώμη. Μπορείς να μου συστήσεις κάποιον άλλον? Θα το σκεφτώ και θα σε πάρω τηλέφωνο. Εντάξει, Νικό μου. Ευχαριστώ πολύ. Είναι εν μέσω μιας πολύ σοβαρής υπόθεσης και δεν μπορεί να αναλάβει μια καινούργια. Εντάξει. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που προσφέρθηκες να βοηθήσεις. Κι αλλιώς δεν τα πας και τόσο καλά με τον Λουκά. Πάει, στην αρχή μου ήταν λίγο δύσκολο, αλλά μετά με έκανες να καταλάβω ότι δεν μπορώ να αγαπάω εσένα χωρίς να αγαπάω τον Λουκά. Νόμιζα ότι ήμασταν φίλοι. Φίλοι είμαστε. Αλλά πειράζει να σε φιλάω και πω.
Αλλά δεν με χαλάει τέλος. Τώρα σε να βαράει όσο θέλει ο δικαστής, δεν αγωγείται τίποτα. Γεια σου, δικηγόρος είπε θα έρθουν στις 12. Εντάξει. Βραχμάνος. Πόσες φορές θα σας πω, δεν είμαι από καμία θρησκεία. Με λένε Παύλο Μαρκίδη και είμαι συνεργάτης Αγγελικής Αρέτη. Της Κιλέας. Genius, σκάσε. Genius, ηρωνικά θα το λέτε. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Μαρκίδη, αν έχετε έρθει να συζητήσουμε για το παιδί, θα πρέπει να περιμένουμε να έρθει η Ράνια. Θα περιμένουμε. Και στο μεταξύ, τι κάνουμε. Genius, τα πράγματα είναι σοβαρά. Σκάσε, τρώγε τη στεφέντα σου, μη μιλάς. Επιτραπέζια, ξέρετε. Ράνια, πρέπει να σου πω κάποια πράγματα. Κοίτα, Γιάννη, ας κρατήσουμε τα πράγματα απλά για τώρα. Έχω πάρα πολλά στο μυαλό μου αυτόν τον καιρό. Ας πάμε έτσι, χωρίς πολλές συζητήσεις. Καλά, μιλάμε ότι πώς θα σπάει, έτσι. Αν το λες εσύ. Εσύ, τι μουσική ακούς. Ραχμάνινο. Ραχμάνινο, ποιος σου ρυθμό παίζει. Λοιπόν, επειδή η Ράνια είναι εκτός δικτύου και δεν ξέρω πότε θα έρθει και εγώ έχω να κάνω κάτι δουλίτσες, μήπως θέλετε να έρθετε κάποια άλλη στιγμή. Λυπάμαι, είναι επίγον, πρέπει να μιλήσουμε σήμερα. Αν εσείς έχετε να κάνετε κάτι, να πάτε. Εγώ θα περιμένω. Τελείωσε. Θα ανοίξω το κουτί του Αρθούρου. Ρε Λιλά! Σιωπή. Είστε σίγουροι ότι δεν είναι μέσα? Και εμείς χτυπάμε από το πρωί για να βγούμε από την μπαλκονόπορτα γιατί κλειδωθήκαμε απ' έξω. Αλλά κανείς δεν είναι. Μάλλον τη μουσική την ξεχάσαμε. Εμείς φωνάσαμε την καρά. Καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Αχ, συγγνώμη, σε σκότωσα, ε. Εντάξει, όχι πολύ. Θέλετε κάτι? Να αφήνω, μας περιμένουμε. Καλά, και τον περιμένετε εδώ στον πρώτο? Είναι στον πάνω όροφο, αλλά μας είπαμε να περιμένουμε εδώ. Αλλά πόσο δυνατά την έχουν αφήσει τη μουσική, τρελές. Μίλα, μην τα ανοίξεις! Έχω αντισταθεί 24 ολόκληρες ώρες! Για μένα αυτό είναι ρεκόρ! Η αντίσταση στον πειρασμό δεν είναι από τα δυνατά μου σημεία. Το ξέρω. Γιατί δεν κάνεις αυτό που σου λέει ο Άρθουρος? Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι αυτό μπορεί να είναι απλά το δώρο γενεθλίων μου και να θέλει να μου το δώσει με έναν πρωτότυπο τρόπο? Να μου πάρει ένα άρωμα. Κουμπί or not κουμπί. Καλό απόγευμα. Επίσης. Εγώ θα το πατήσω. Πρώτα να βρει τον Αρθούρο να σου πει τι είναι. Όλη μέρα τον παίρνω και είναι άφαντος. Έχει πάει διακοπές με την κόμενα και περιμένει να κάνω ό,τι μου λέει. Άκου, μου είπε ότι αυτό που έχει μέσα είναι πολύ επικίνδυνο. Έλα, τι γίνεται, τελειώνουμε. Δεν αντέχω άλλο εδώ μέσα. Πρόβλημα. Γύρισε η ξανθιά και πήρε τη θηροκόλληση μαζί της. Κατερίνα. Κατερίνα! Εκεί που νομίζω ότι τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν χειρότερα. Οι μόνοι που μπορούμε να σώσουμε την κατάσταση είμαστε εμείς. Είσαι σίγουρος? Ότι είμαστε οι μόνοι, ναι. Ότι μπορούμε να τη σώσουμε, όχι. Είμαστε οι τρεις σωματοφυλακές? Όχι, είμαστε το τρίο Στούτζες. Χρειαζόμαστε ένα καλό σχέδιο. Ή καλύτερα, κάποιον που μπορεί να το οργανώσει. Η Λίλα είναι καλή στα σχέδια. Όχι, όχι, όχι. Στη Λίλα δεν λέμε κουβέντα. Είναι υπερβολικά ρυψοκίνδυνη. Στη Ράνια πρέπει να μιλήσουμε και σύντομα. Αλλά όσον αφορά το Γιάννη και τις φωτογραφίες που μαζεύει η μητέρα του Λουκά. Σίνιορ. Πρέπει να τις πούμε και για το Γιάννη. Όχι, όχι. Θα του δώσω μια τελευταία ευκαιρία να μιλήσει μόνος του. Αλλά πρέπει να τα ξέρει όλα. Εκτός από το κομμάτι ότι κάποιος μπορεί να δολοφόνησε τον Λουκά. Σίνιορ. Τον Ισπανό. Μπίλε, ξύπνα. Πρέπει να σώσουμε την κατάσταση. Ναι, πιο πιθανό είναι να μας σώσει αυτή. Έχουμε όλα τα στοιχεία, αλλά κανένα τρόπο να τα χρησιμοποιήσουμε υπέρ της Ράνιας. Ίσως ξέρω κάτι που θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Κάποια στιγμή άκουσα το Γιάννη να μιλάει για κάποια μυστική διαθήκη. Ο Φώτης! Βρήκε δουλειά στο Παρίσι. Ναι, ναι. Και με έστειλε εδώ να τακτοποιήσω μερικά πράγματα, να βρω κι εγώ καμιά δουλειά. Εσένα έστειλε να τακτοποιήσεις πράγματα. Ο κύριος με ξέρει. Προφανώς ναι.
Λιλάκι μου, βρήκα αυτό κολλημένο στην πόρτα σας. Έλα, ετοιμάστε το βάνα, θα τους φέρω όλους κάτω. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι delivery, αλλά τελικά είναι έγγραφο δικαστηρίου. Δικαστηρίου. Ξέρεις κάτι, δεν σε θέλω πια εδώ πέρα. Ωραία λοιπόν, θα φύγω. Αλλά θα έρθετε κι εσείς μαζί μου. Τι κάνεις! Εσύ πάρε χαρτί και μολύβι. Γράψε ένα σημείο στη Ράνια ότι έψε να διπλήσουν να πάτε μαζί Μύκονο. Κοίτα να φαίνεται αληθινό γιατί δεν θέσαμε κανένα θυμόσιο. Τσίνε, μην τον ακούς. Ο τύπος κρατάει όπλο. Μπράβο, μικρό αρχίζει και δείχνει σημάδια νοημοσύνης. Καλό αυτό. Τα κινητά σα! Πάντως το Παρίσι ήταν πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα. Και εμείς εκεί θα μας άναν η Ράνια δεν μάλωνε με την κυρία στις ταυτότητες. Πού θα μας πας? Τρεις μέρες θα σας φιλοξενήσουμε με κάθε πολυτέλεια. Τζακούζι, πισίνα, αλλά δεν θα μπορείτε να βγείτε από το σπίτι. Αν θέλουμε να μείνουμε λίγο περισσότερο, γίνεται. Δεν έχω κάνει ποτέ τζακούζι. Ακούστε με, κυρία μου, συγγνώμη. Εγώ πρέπει να διάσω το διαμέρισμα του Φώτη. Γιατί? Το ξενικιάζει. Ναι, θα συγκατοικήσουμε στο δικό μου. Ναι, απλώς πρέπει γρήγορα να τα μαζέψω τα πράγματα, μην πληρώνουμε τζάμπα. Προλάβεις κάτσε κάποια στιγμή. Οι στιγμές της ζωής μας μας αποκαλύπτονται χωρίς να ρωτήσουν. Και συχνά μας πιάνουν απροετοίμαστος. Δεν μπορείς να ελέγξεις τι κρύβει το επόμενο χτύπημα του πεπρωμένου στην πόρτα σου. Εντάξει. Πάμε, σηκωθείτε τώρα. Έλα, είπα. Αλλά μπορείς να ελέγξεις πώς θα το αντιμετωπίσεις. Ακίνητος! Τι θα κάνεις, θα μου το φέρεις στο κεφάλι? Αυτό εδώ είναι ένας πανίσχυρος εκτοξευτής λέιζερ. Το έχει φτιάξει ο φίλος μου Αρθούρος. Ή φεύγεις, ή πατάω το κουμπάκι και γίνεσαι κομματάκια. Αφού δεν ξέρετε τι είναι, σας άκουσα πριν λίγο που το λέγατε. Και αν είναι βόμβα και να την αχτούμε. Τουλάχιστον θα τον πάρουμε μαζί μας. Κοίταξε να δεις. Το δικό σου το μηχάνημα δεν ξέρουμε τι κάνει. Το δικό μου όμως ξέρουμε πολύ καλά. Και φτάσα πολλά και πάμε. Ή φεύγεις ή πατάω το κουμπί. Λίλα, μην το κάνεις. Αν δεν αφήσεις το μηχάνημα κάτω, θα πυροβολήσω τον αδερφό σου. Μπράβο, ρε Λίλα. Εξαφάνισες το σπίτι. Έτσι και γυρίσει η Ράνια, δεν φαντάζεσαι τι έχεις να ακούσεις. Ρε, να σας πω, λέτε ο Φώτης να γλιτώσει το ενοίκιο. Τι λες, ρε, δεν υπάρχουν κουμπιά που εξαφανίζουν σπίτια. Όχι, ρε γαμώτο, τι θα κάνουμε τώρα, λέτε να ξαναπατήσει το κουμπί να ξαναγυρίσει το σπίτι. Ξαναπάτα το να δούμε, αυτό δεν είναι βόμβα. Παιδιά, τι γίνεται? Το κινητό μου δεν έχει σήμα. Παιδιά, ξέρω τι είναι. Ο Αρθούρος ανακάλυψε συσκευή τηλεμεταφοράς. Σαν το σαλόμου στο Star Trek. Σαν αυτό πέθανε ο Κόπερφιλτ με την παραλία! Μπράβο, ναι! Και εμείς γιατί δεν πετυχαίνουμε παραλία! Και το κινητό μου γιατί δεν έχει σήμα. Α, δεν ξέρω τι εταιρεία έχεις. Ε? Παιδιά, γιατί υπάρχουν τόσα χαλάσματα εδώ γύρω? Παιδιά, πού είμαστε? Είστε πάλι! Τι κάνετε εδώ! Καλύτε! Πάμε! Πάμε! Παιδιά! Πω, 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 πω. 6.500 ευρώ το αμαξάκι. Να σου πω, βρε Γιάννη, δεν μπορώ να βρω τη Λίλα. Ο Μπίλης και ο Μάκης δεν το σηκώνουν. Μπορείς να πας να πάρεις το μικρό από τον παιδικό, σου παρακαλώ. Ναι, εντάξει. Βασίσου επάνω μου. Οκ, θα τα πούμε αργότερα. Θέλετε κάτι από μένα? Θέλουμε να μας πεις τι είναι η μυστική διαθήκη και γιατί προσπαθεί η οικογένειά σου να την κρατήσει κρυφή. Ποια διαθήκη, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Αν δεν μας πεις ότι ξέρεις, λέω στη Ράνια τα πάντα για σένα τώρα. Με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Κωνσταντακάου, παρακαλώ. Ράνια. Ναι, ποιος είναι? Η Δέσποινα, είμαι από τον παιδικό του Λουκά. Έλα, Δέσποινα, έγινε κάτι? Είναι εδώ ένας δικαστικός επιμελητής και ένας αστυνομικός. Έχουν έρθει να πάρουν τον Λουκά. Πού να τον πάνε? Στο σπίτι κάποιας αγγελικής Σερέτη. Τι? Γιατί? Έχουν μια δικαστική απόφαση ότι η κυρία Σερέτη είναι πλέον η νόμιμη κηδεμόνας του.